Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη αγωνιστική στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας και το Alpha Sport TV φέρνει κοντά σας άλλο ένα pre-game. Λείπει το μεγάλο ντέρπι, υπάρχουν όμως αναμετρήσεις με το δικό τους χρώμα και ενδιαφέρον. Τους αγώνες θα σχολιάσουμε με τον προπονητή Εθνικής Νέων, Ρένο Δημητριάδη. Ρένο, καλημέρα, καλώς όρισες. Καλημέρα, Μάγκη, σε εσένα. Καλώς σας ξαναβρήκα. Τι γίνεται? Να μπούμε, μια χαρά, καλά είμαστε. Θα μπούμε στο ψηλό, ξεκινήσουμε αμέσως. Χρονικά το Σάββατο έχουμε 4 αγώνες, 2 την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική, τριήμερο λοιπόν, 3 δόσεις για την πέμπτη στροφή του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος. 6 ώρα στο Τσίριο, Απόλλων Εθνικός Άχνας, 2 ομάδες που ισοβαθμούν με 7 βαθμούς. Ο Απόλλωνας που έχασε, δεν έπαιξε καλά την περασμένη αγωνιστική στο Αμόχωστος με την Νέα Σαλαμίνα. Ο Εθνικός κέρδισε την Αγία Νάπα. Θέλουν να επανέλθουν στην νίκη οι γηπεδούχοι. Ο Εθνικός θα διζήσει τον βαθμό κέρδος. Έτσι, το πρώτο σου σχόλιο για αυτό τον αγώνα. Νιώθω, Μάγκη, ότι ήταν και η πρώτη μέτρια εμφάνιση του Απόλλωνα σε μια πορεία μέχρι στιγμής που νομίζω μόνο θετικά είχε δείξει ο Απόλλωνας στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα μία ήττα, δεν θα έλεγα ίσως να ήταν εκτός προγράμματος, απέναντι σε μία Σαλαμίνα η οποία είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Ομολογουμένως σίγουρα δεν ήταν μία καλή εμφάνιση για τον Απόλλωνα. Νιώθω όμως ότι στο παιχνίδι που έρχεται απέναντι στην Άχναν, η οποία πάει αρκετά καλά, είναι το φαβορί, επανέρχεται στην έδρα του και νιώθω ότι θα κυνηγήσει οπωσδήποτε την νίκη για να μείνει καθαρά και αυτή στην τροχιά του τίτλου. Από την άλλη, έχουμε μία Άχνα η οποία όντως έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ομολογουμένως, τουλάχιστον έχει πάρει παιχνίδια με αυτούς τους οποίους έπρεπε να πάρει, αν υπολογίσουμε και την νίκη απέναντι στην Ομόνια. Νιώθω ότι και γενικά είναι το ευχάριστο μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα να βλέπουμε ομάδες οι οποίες να έχουν πάρει όλες σχεδόν βαθμοί, αν εξαιρέσουμε την Αγία Νάπα, να έχουν πάρει όλες βαθμοί και να βλέπουμε ότι θα υπάρχει και έναν ενδιαφέρον στη μετέπειτα πορεία. Μάλιστα. Στις 7 η ώρα, Άγιον Αντιονύων Συνέδριο Παραλιμνίου στο Γασιζή, δύο ομάδες που προέρχονται από επιτυχίες, η ΑΕΚ 1-0 τον Άρη στο Τσίριο, η Ένωση με Ανατροπή Δόσος Μάρκου την Πάφο, και αυτό το παιχνίδι περιμένω να είναι αρκετά καλό. Ακόμα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Μάκη, όπως έχεις πει και εσύ στον πρόλογο σου, υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια σε αυτήν την αγωνιστική. Δύο ομάδες οι οποίες όντως μας έχουν δείξει τουλάχιστον η μία γνώριμα μονοπάτια. Η ΑΕΚ συνεχίζει από εκεί που έχει μείνει πέρσι με ένα πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, αίτητη την πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, και έναν Παραλίμνη το οποίο διατηρεί μια σταθερότητα, θα έλεγα, στην απόδοσή του. Μια ομάδα η οποία παραδοσιακή στην πρώτη κατηγορία, σίγουρα έχει επανέλθει φέτος από την πτώση της στην πίτα κατηγορία. Έχει δείξει από την αρχή ότι θα παλέψει πάρα πολύ σκληρά για να διατηρηθεί και αυτή στην πρώτη κατηγορία φέτος. Δίνεις προβάδισμα στη ομάδα Μέρνεγας? Οπωσδήποτε υπάρχει το φαβορί, Μάκη. Στην έδρα της η ΑΕΚ νιώθω ότι είναι ακόμα πιο δυνατή. Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ ίσως να είναι και η πιο σταθερή ομάδα γενικά στα τελευταία χρόνια σε αυτά τα πρωταθλήματα. Από την άλλη όμως, εντάξει, μας έχει δείξει το Παραλίμνη μια πολύ σκληρή ομάδα. Όμως υπάρχει φαβορί και αυτό είναι η ΑΕΚ. Ερμής αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι το ίδιο γήπεδο που χρησιμοποιούν, τα ίδια το παιχνίδι, το Αμόχωστος. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα κυνηγήσουν με πάθος οι ομάδες την νίκη. Ανοιχτό μάτς. Ανοιχτό μάτς, όπως το έχεις πει. Δύο ομάδες οι οποίες θα έλεγα αγωνίζονται στην ίδια έδρα. Δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν, έχουν τους κοινούς στόχους, θα έλεγα, αποφυγή της διαβάθμισης και όσο πιο ψηλά να πάνε. Ο Ερμής με την αλλαγή του προπονητή, με τον φίλο τον Απόστολο Μακρύδη, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι με νίκη, έχασε από την ΑΕΠ. Νιώθω ότι θα θέλει και αυτό να συνεχίσει μια θετική πορεία. Από την άλλη όμως, έχουμε
μια ομάδα απέναντι η οποία μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε αντίπαλο, γι' αυτό είχε κάνει και την τελευταία ομάδα. Με εντυπωσίασε με τον Απόλλωνα πάντως στα Λαμία. Είναι μια ομάδα όμως, εντάξει, δεν διατηρά μια σταθερότητα. Μάγκη, γι' αυτόν είχα αναφέρει ότι μας έχει δείξει μια Σαλαμίνα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο και ανά πάσα στιγμή να έχει μια κακή εμφάνιση. Τουλάχιστον δεν μας έχει δείξει αυτόν το φαινόμενο στη φετινή χρονιά. Να δούμε και το πρώτο παιχνίδι, την απόδοση που είχε με την Ομόνοια ασχέτως της ήττας. 3-1 κέρδισε, χάσε 5-3. Νιώθω ότι θα είναι όντως ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι εφόρες που έρχονται από δύο σερίνικες. Μια Γιαννάπα και μια Απόλλωνα, το θεωρείς έτσι το παιχνίδι σημαντικό αν κάνει ένα τρίτο μετεδενική. Το θεωρώ σημαντικό ιδίως από πλευρά Ερμής. Ο Ερμής θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιήσει τους στόχους του, έχει κυνηγήσει τα πολύ ψηλά και νιώθω ότι δεν τον παίρνει πλέον, τουλάχιστον και στη δεδομένη στιγμή του προαθλήματος, να έχει ακόμα χάσει κι άλλους βαθμούς. Καινούργια ομάδα και μια και άλλη φυσικά. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι το άσχημο μάγκη που συζητούμε τα τελευταία χρόνια. Ιδίως αυτές οι ομάδες ίσως να μην έχουν και την οικονομική δυνατότητα να κρατούν και ξυλώνονται. Και να κάνουν ακριβώς. Είναι η λέξη που θα χρησιμοποιούσα. Ξυλώνονται κάθε χρόνο και νιώθω ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία χρόνο με το χρόνο να σταθεροποιήσουν, θα έλεγα, έναν κορμό δυνατό για να χτίζουν πάνω σε αυτό. Τώρα, τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου, 8 η ώρα στο Γασιπί. Το ΑΠΟΕΛ που είναι στην κορυφή με Ανόρθωση και με ΑΕΚ έχουν από 10 βαθμούς αυτές οι ομάδες. Η ομάδα του Κεσπάγια που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς φιλοξενεί τον Άρη, φαβορή για outsider σε αυτόν τον αγώνα. Φαβορή υπάρχει. Φαβορή υπάρχει και αυτό είναι το ΑΠΟΕΛ. Ό,τι και αν έχει γραφτεί, ό,τι και αν έχει συμβεί στο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία παιχνίδια, είτε μέτριες εμφανίσεις είτε πολλοί τραυματισμοί. Σίγουρα το νιώθω και το αναγνωρίζει και ο αντίπαλος, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια ομάδα με έναν πολύ πλούσιο ρόστερ, όσο και αν μην έχει φτάσει στα επίπεδα τα οποία όλοι περιμένουν και οι φίλοι και το συμβούλιο εξακολουθούν να είναι στην πρώτη θέση. Αυτό είναι γεγονός και πρέπει να το παραδεχτούμε. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί. Γι' αυτό νομίζω είναι αποδεκτό από όλες τις ομάδες. Από την άλλη έχουμε έναν Άρη ο οποίος θα έλεγα ότι περίμενα κάτι περισσότερο. Τουλάχιστον το πώς είχε ξεκινήσει τη φετινή χρονιά και από τις μεταγραφές θεώρησα ότι θα υπήρχε ένας πολύ πιο δυνατός Άρης. Τουλάχιστον αυτό μας έχει διαψεύσει μέχρι τη στιγμή. Είναι γρήγορα. Είναι γρήγορα όμως αν μείνεις από κάτω από την αρχή. Μάγκη, αυτά τα οποία μας έχει δείξει ακριβώς, αυτά τα οποία μας έχουν δείξει τα τελευταία πρωταθλήματα, οι ομάδες οι οποίες έχουν ξεκόψει από την αρχή με πρωταθλήματος κάτω, δυσκολεύονται μετά να συνεχίσουν.